Έρευνες κατοίκων από την εφορία, χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, αποφάσισε η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με οριακή πλειοψηφία και το γεγονός αυτό εξέπληξε δυσάρεστα τους επαγγελματίες, οι οποίοι αναρωτήθηκαν, όπως ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, κ. Μουρμούρης, αν αυτό θα ισχύσει και για τους εγγεγραμμένους της λίστας Λαγκάρτ, για την οποία πλέον κανείς λόγος δεν γίνεται λόγω των επιπτώσεων του πολιτικού κόστους. Δεν είναι δημοσίευμα. Έγινε ερώτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους και με ψήφους 14-10 είπαν ναι, ότι μπορείτε να μπείτε μέσα σε οποιοδήποτε σπίτι χωρίς να υπάρχει η παρουσία εισαγγελέα και εφόσον πιθανόν να είπε ο γείτονας ότι έχει λεφτά αυτός και χρωστάει στην εφορία, να ψάξουν το σπίτι, να σηκώσουν τα παπλώματα, να ανοίξουν τα συρτάρια, να πάρουν να κάνουν κατάσχεση την τηλεόραση, το ψυγείο, άμα είναι γεμάτο θα είναι λίγο βάρη, αλλά τέλος πάντων όμως μπορούν και δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω τι καθεστώς με θυμίζει αυτό, γιατί περισσότεροι σήμερα ίσως δεν έχουν ζήσει τέτοια καθεστώτα που μπορούσε να μπει οποιοδήποτε στο σπίτι σου όποια ώρα ήθελε, γιατί έχει έτσι κατά νου ότι έχεις λεφτά ή έχεις κάτι. Αλλά έτσι θα γίνει, έτσι λένε ότι είναι και νόμιμο κιόλας, άρα μας περιμένουν πολύ χειρότερα. Λένε ότι υιοθετήθηκε το αμερικάνικο μοντέλο. Το αμερικάνικο μοντέλο και πολλά μοντέλα υπάρχουν, αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Η λίστα Λαγκάρτ, άμα ήταν στην Αμερική, μέχρι τώρα θα είχαν μπει όλοι στη φυλακή. Αν θυμηθούμε, αν δούμε οι δημοσιεύματα της Αμερικής ότι τα έβαλε με κολουσούς, όπως η Microsoft για να είχε κάποια εφοριακά, κάποια τέτοια κομμάτια τα οποία δεν ήταν με βάση τον νόμο της Αμερικής, δεν δίστασε. Εδώ το πολιτικό κόστος διστάζουν και θα έρθουν στον Όθον Μουρμούρη και δεν ξέρω σε ποιον άλλον, γιατί έτσι νομίζουν ότι υπάρχουν χρήματα και τα έχει κρυμμένα πιθανόν σε κανένα, όπως είπαμε, στρώμα και θα ψάξουν. Τα μοντέλα να τα υιοθετούμε είναι καλά, αλλά να υιοθετούμε από την αρχή μέχρι το τέλος και την νοοτροπία και τη λογική. Όχι στους δικούς μας τίποτα και στον κόσμο ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε.